Είναι σκρό να μπαίνουν σε ομοιρία και σε εκβιασμό 25.000 συνάδελφοι που στήριξαν τα σχολεία όλα τα προηγούμενα χρόνια, που δουλεύουν μέχρι 15, 16 και 17 χρόνια αναπληρωτές και τότε ήταν άξιοι, ήταν ικανοί να δουλεύουν και να λειτουργούν τα δημόσια σχολεία, και σήμερα να μπαίνουν σε ένα άθλιο καθεστώς ομοιρίας, όχι για να κριθούν αν είναι γενικά ικανοί, αλλά γιατί η κυβέρνηση θέλει να τους αξιοποιήσει ως αιχμή του δόρατος, προκειμένου να υλοποιήσει με το βούρδουλα την αντιεκπαιδευτική πολιτική κατηγοριοποίηση των σχολείων που ονομάζει αξιολόγηση. Χρειάζεται με όλα τα μέσα να καταδικαστούν όλα αυτά τα κόμματα που μας φτάσαν μέχρι εδώ που μας φτάσαν. Και να γίνει πράξη αυτό που λέει εκεί πίσω το σύνθημα, να καταργηθούν όλες οι διατάξεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ που θέτουν σε ομοιρία τους συναδέλφους, να μονιμοποιηθούν όλοι οι νεοδιόριστοι τώρα, να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές, που είχε το θράσος σήμερα ο Πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρει καν τι του γίνεται, να λέει ότι οι αναπληρωτές είναι γάγκρενα για το σχολείο. Γάγκρενα είναι η πολιτική τους, η της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν γενικεύσει την ελαστική εργασία. Χρειάζεται να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Εμείς συνάδελφοι και συναδέλφισσες δεν θα σταματήσουμε. Θα επιμείνουμε με όλα τα μέσα, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που έχουμε και με εξώδικα που έχουμε καταθέσει στις διευθύνσεις και με προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια, για να καταρρύψουμε αυτές τις απαράδεκτες ανακλήσεις και κάτω από την πίεση με την οποία έγιναν προς τις διευθύνσεις, με όλα τα μέσα, πάνω απ' όλα με τον αγώνα μας και με την καταδίκη μας αυτές τις πολιτικές, προκειμένου να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι.